Περνάω στην προεκλογική μας ατζέντα. Καλημερίζοντας για αρχή τον κύριο Μιχάλη Αρβανιτάκη, ο οποίος θα είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, όχι θα είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, με το συνδυασμό του Μιχάλη Καραμαλάκη. Κύριε Αρβανιτάκη, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Πώς είστε? Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, τρέχουμε σε ρυθμούς προεκλογικού αγώνα. Κορυφώνονται οι εκλογές, φτάνουν σιγά σιγά προς το τέλος. Κύριε Αρβανιτάκη, μια προεκλογική περίοδος για έναν νέο άνθρωπο. Πείτε μου τι ακριβώς σημαίνει. Ποια είναι τα μηνύματα τα οποία εισπράτετε και αν αυτά τα μηνύματα τα οποία εισπράτετε σας επηρεάζουν και εσάς τον ίδιο ως πολίτη αυτής της περιοχής, του Δήμου Ηρακλείου, με αυτά τα οποία ως αιτήματα σας θέτουν οι ίδιοι πολίτες? Η συμμετοχή μου στον προεκλογικό αγώνα, στην προεκλογική εκστρατεία, ξεκίνησε, να λέω την αλήθεια, κάπως δειλά. Όμως στην πορεία, επειδή περνάμε πόρτα-πόρτα το Ηράκλειο, τα χωριά του Δήμου μας, παρατηρώ ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από νέους ανθρώπους και όχι αποκλειστικά μόνο από νέους σε ηλικία. Σίγουρα το να βλέπει νέους ανθρώπους κανείς να θέλουν να μπουν στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι μια ελπίδα για την πόλη μας. Όμως ο κόσμος πέραν από τους νέους σε ηλικία έχει και ανάγκη από νέους ανθρώπους οι οποίοι θα διοικήσουν τον τόπο. Αυτό βλέπω στις γειτονιές, αυτό βλέπω στους δρόμους, στους ανθρώπους που συζητάμε ανεξαρτήτου ηλικίας. Τους δίνουμε μια ελπίδα γιατί η παράταξή μας αποτελείται από νέους ανθρώπους και ηλικιακά αλλά και στον χώρο της πολιτικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι η περίφημη ανανέωση του πολιτικού προσωπικού. Έχει γίνει κατά κόρον στο παρελθόν. Σίγουρα θεωρώ ότι τώρα είναι μια ευκαιρία γιατί όχι απλά βλέπουμε καινούριους ανθρώπους υποψήφιους. Γνωρίζω πολύ καλά και ότι στην οργάνωση ακόμα και του γραφείου της παράταξής μας, ακόμα και εκεί υπάρχουν νέοι άνθρωποι που οργανώνουν προεκλογική μας εκστρατεία. Δηλαδή θεωρώ ότι όλα έχουν αλλάξει ριζικά στη δικιά μας πορεία, στο δικό μας πρόγραμμα. Σας έχω ακούσει πολλές φορές να λέτε ότι το Ηράκλειο χρειάζεται οργάνωση. Οργάνωση παράλληλα με αυτό που σας λένε οι πολίτες, το μήνυμα που εισπράτετε, ότι η αυτοδιοίκηση, ο Δήμος, η αυτοδιοίκηση λέω εγώ, έχει ανάγκη από νέους ανθρώπους, ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, φρέσκες ιδέες, άλλες ιδέες, αμεσότητα, πράξη και όχι θεωρία. Τι έχετε μπροστά σας? Όλο αυτό, εάν το παντρέψετε, πού θέλετε να σας πάει? Θα σας πω. Θεωρώ γενικότερα ότι η αντίστροφη μέτρηση για την ημέρα των εκλογών έχει ξεκινήσει. Ξέρω ότι ο Δήμος μας, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος Δήμος στην Ελλάδα και ίσως και ο τρίτος σιγά σιγά. Θεωρώ ότι όλος ο κόσμος πρέπει να συμμετέχει στις αυτοδιοικητικές εκλογές δια της ψήφου τους. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις στο Δήμο μας, αλλά μία βασική αρχή και η βασική θεμελίωση όλων των προβλημάτων θεωρώ ότι θα ξεκινήσει από την οικονομική διαχείριση του Δήμου. Οι πόροι του Δήμου πρέπει να είναι σε ευθεία αναλογία με τις αρμοδιότητες του Δήμου και συνεπώς πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι να ελέγξουμε κάθε πόρο του Δήμου, του Ηρακλείου και κάθε βασικό έξοδο και να απομακρύνουμε κάθε περιττή επιβάρυνση του Δήμου. Γίνομαι συγκεκριμένος και μιλάω για αυτό το κομμάτι γιατί πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία που μπορούμε να πάρουμε για το Ηράκλειο, για τα χωριά του Δήμου μας, είτε από την περιφέρεια, είτε από την πολιτεία, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προσφέρουμε τα μέγιστα όσον αφορά την καινούργια πορεία που θα ακολουθήσουμε. Ξέρω ότι έξω από το χορό όλα φαίνονται εύκολα, αλλά εγώ προσωπικά υπόσχομαι πως η αποφασιστικότητά μου, η όρεξή μου για αποτελεσματική δουλειά, για έργο,
θα με κάνουν να διαχειριστώ κάθε δύσκολη κατάσταση και θα αντιμετωπίσω και θα βρω λύσεις σε κάθε εμπόδιο που απασχολεί το Δημότη Ηρακλείου. Και όλα αυτά ξέρετε γιατί. Γιατί είμαι στο πλάι και εγώ και οι συνυποψήφοι μου είμαστε στο πλάι του κυρίου Καραμαλάκη. Ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να προσφέρει, μπορεί να δώσει όχι απλά λύσεις και να δώσει φιλοδοξίες, αλλά να διοικήσει και να οργανώσει πλέον αυτή την πόλη, η οποία εδώ και 8 χρόνια έχει μείνει δυστυχώς πίσω. Μία πόλη που πρέπει να αναδείξει ιστορικά πράγματα, πρέπει να αναδείξει τη θέση της, να κοιτάξει το κριτικό πέλαγος, όπως είπε ο κύριος Καραμαλάκης, και να δώσει λύσεις σε σημαντικά ζητήματα που θα ήθελα κάποια στιγμή να τα ξανααναφέρω. Ξέρετε κάτι, μιλάτε για γειτονιές, μιλάτε για χωριά και μάλιστα αυτή η αναφορά σας στα χωριά του Δήμου Ηρακλείου, γιατί ο Δήμος Ηρακλείου από το λιμάνι μέχρι και την Καραγιώτισσα έχει μεγάλα διοικητικά όρια. Λίγο πολύ μου κάνει εντύπωση, δεν το ακούω και πάρα πολύ εύκολα. Ξέρετε, στεκόμαστε πολύ περισσότερο σε μια αισθητική, σε ένα Δήμο Ηρακλείου, στο επιχειρήν του Δήμου Ηρακλείου που μπορεί να είναι στα στενά του όρια, δηλαδή η πόλη του Ηρακλείου, εντός των τυχών, άντε και λίγο εκτός των τυχών, αλλά οι γειτονιές εκτός των τυχών και τα χωριά, τα οποία έχουν μια άλλη δυναμική και αναπτύσσουν ιδιαίτερη δυναμική στην καθημερινότητά τους, κάτι που δεν ακούγεται εύκολα και δεν μέχρι στιγμής υπάρχει μέρημνα. Είναι τόσο εύκολο, είναι τόσο απλό, θεωρείτε ότι είναι, εγώ μπορεί να το θεωρώ ότι είναι. Εσείς από τη δική σας την πλευρά, τόσο απλό θεωρείτε ότι είναι να ασχοληθείτε και με τα χωριά και με τους ανθρώπους που μένουν εκεί στα χωριά του Δήμου Ηρακλείου? Δεν είναι μόνο τα χωριά, είναι και η Αγία Τριάδα, είναι ο Ξηροπόταμος, είναι η Αλικαρνασσός, η οποία έχει μείνει στο περιθώριο πάρα πολλά χρόνια. Και θα σας πω γιατί είναι εύκολο, κυρία Δουλγεράκη. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι εύκολο γιατί είναι εύκολο βασικά για τους ανθρώπους που έχουν ζήσει εκεί, στα χωριά και στις περιοχές αυτές, όπως είμαστε εμείς, όπως είναι ο κύριος Καραμαλάκης, ο οποίος στην ομιλία του προχθές στον Άγιο Τίτο ανέφερε ότι έχει ζήσει 10 χρόνια στον Ξηροπόταμο. Γι' αυτό το λόγο γνωρίζει τα προβλήματα, γι' αυτό το λόγο μπορεί να βρει λύσεις εύκολα. Όταν δεν έχει ζήσει σε αυτές τις περιοχές, όταν δεν έχει ζήσει στο χωριό, τότε είναι δύσκολο να βρεις τη λύση για τα προβλήματα αυτών των σημείων, αυτών των τόπων. Σίγουρα αυτοί που μένουν εκεί είναι αυτοί που γνωρίζουν. Έτσι είμαστε και εμείς. Έτσι είναι και η πλειοψηφία των ανθρώπων που είναι μέσα στην ομάδα μας. Γιατί είναι άνθρωποι του λαού, γιατί είναι άνθρωποι αγανακτισμένοι που πήραν την απόφαση να ασχοληθούν με τα κοινά για να βρουν σημαντικές λύσεις σε θέματα μείζωνος σημασίας. Γι' αυτό ζητάμε τη στήριξη όλων, γι' αυτό είμαστε εδώ μπροστά, γι' αυτό το λόγο, κυρία Δουλγεράκη, είμαστε νέοι στην πολιτική σκηνή. Γιατί είμαστε πολίτες οι οποίοι θέλουν να βρουν, έχουν τις λύσεις των προβλημάτων, με συγχωρείτε, και θέλουν πολύ απλά να τις κάνουν πράξη. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Αρβανιτάκη. Μέχρι σήμερα δεν είχε μπει στο τραπέζι ή δεν συζητείτε τόσο πολύ, αλλά να πω εσείς αυτή την κουβέντα και ως νέος άνθρωπος τη βάζετε και λέτε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε. Δηλαδή με αυτό το κάλεσμα το οποίο κάνατε πριν από λίγο και είπατε όχι στην αποχή, γιατί οι προκλήσεις είναι πολλές. Ακριβώς, οι προκλήσεις είναι πολλές. Η αποχή στις προηγούμενες εκλογές ήταν πολύ μεγάλη. Όμως αυτή τη φορά έχουμε ανάγκη ακόμα και τον τελευταίο ψήφο. Έχουμε ανάγκη να κάνουμε τη διαφορά, να βγούμε μπροστά. Έχουμε ανάγκη την στήριξη του κόσμου. Θεωρώ ότι εντάξει, από την τελευταία προεκλογή, από την τελευταία συνάντηση, δηλαδή την ομιλία του κυρίου Καραμαλάκη στον Άγιο Τίτο, αποδείξαμε πώς γίνονται οι σωστές, τα σωστά γκάλωπ, οι σωστές συγκεντρώσεις. Και αυτές είναι οι αληθινές δημοσκοπήσεις, κυρία Δουλγεράκη. Ο λαός να βγει έξω, να δει, να ακούσει, να δώσει το παρόν σε κεντρικές ομιλίες. Αυτές είναι οι δημοσκοπήσεις που δίνουν ελπίδα στον κόσμο, που δίνουν ελπίδα στο Ηράκλειο και δύναμη σε εμάς για να προχωρήσουμε μπροστά και να κάνουμε πράξη κάθε μας φιλοδοξία.
Εφόσον βρίσκεστε στην Δημοτική Αρχή, ποιο θα είναι το πρώτο σας αμέλημα, κυρία Αρβανιτάκη? Κοιτάξτε να δείτε, ξέρω ότι συστηματικά προβλήματα της πόλης μας είναι σίγουρα ζητήκητο και το κυκλοφοριακό, αλλά και η καθαριότητα. Πέραν όμως από αυτά που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικά και το 2023 ξαναλέω πάλι ότι δεν έχουν λυθεί, που θα έπρεπε να είχαν λυθεί, αλλά πέραν από αυτό εγώ θέλω να μιλήσω για δύο άλλα πράγματα που είναι τα οποία πάρα πολύ σοβαρά. Δεν μπορώ να παραλείψω το ζήτημα των αστέγων. Πριν μια εβδομάδα στην περιοδία μου στο κέντρο στην 1866 με σταματάει ένας κύριος και μου λέει: Αρβανιτά, έχει και εσύ υποψήφιος? Του λέω: μάλιστα. Και μου λέει: ξέρεις που μένω? Του λέω: πού? Μου λέει: εδώ στη γωνία μένω κάθε βράδυ. Του λέω: είναι δυνατόν? Και μου λέει: βέβαια. Εγώ πίστευα ότι υπάρχουν δομές για τους ανθρώπους αυτούς. Ξέρω ότι αριθμητικά μπορεί να μην είναι πολύ οι άστεγοι της πόλης μας. Όμως θεωρώ ότι ο Δήμος θα πρέπει να θέσει σε προτεραιότητα την αποκατάστασή τους. Τη φιλοξενία τους σε δημόσιες δομές, είτε με τη βοήθεια κάποιων επιχειρηματιών που ξέρω ότι είναι πολλοί αυτοί οι επιχειρηματίες που θέλουν να βοηθήσουν και είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι που πραγματικά χρόνια τώρα βασανίζει την πόλη είναι αυτά τα ζώα, είναι αυτά τα αδέσποτα. Ξέρετε, έχω ζήσει κάποιους μήνες στο εξωτερικό και μέσα από διάφορες έρευνες που έχω κάνει έχω δει ότι, παράδειγμα, η Ολλανδία είναι μια χώρα με το χαμηλότερο διεθνώς αριθμό αδέσποτων ζώων. Μπαίνω πολύ γρήγορα στο θέμα, αλλά θέλω πραγματικά να δώσουμε βάση σε αυτό το κομμάτι. Η πολιτική που ακολουθεί αυτή η χώρα δεν είναι κάποια εξειδικευμένη τεχνική. Έτσι λοιπόν, με σκοπό να λυθεί το πρόβλημα αυτό στην δικιά μας πόλη, θεωρώ ότι θα πρέπει... Θέλω να δώσω τη λύση, δηλαδή, εδώ έτσι δημόσια, που για μένα αυτή είναι η λύση. Θα πρέπει να θεσπίσουμε μέρες αναγκαστικής στήρωσης. Ξέρω ότι γίνονται κάποιες στήρωσεις από το κοινοκομείο. Όμως ο Δήμος πρέπει να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τα έξοδα της στήρωσης. Ταυτόχρονα να καταγράφει τα ζώα για να υπάρχει και να παρέχει μετέπειτα μια ιατρική βοήθεια. Και να ακολουθήσει μια οργανωμένη σειρά προσφοράς και λύσεις στο πρόβλημα αυτό. Με τον τρόπο αυτό σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε για αρχή σε ένα μεγάλο βαθμό το πρόβλημα αυτό. Αλλά από όσο γνωρίζω σε μια πρόσφατη έρευνα που είχα κάνει, σε αρκετά μέρη του εξωτερικού, να ξέρετε, ξέρω ότι είναι ίσως πρόβλημα του κράτους αυτό και όχι λύση δημοτική, φορολογούνται επιπλέον τα σκυλιά τα οποία πολλούνται ή δίνονται από τα καταστήματα. Έτσι αυτό είχε ως στόχο, ως σκοπό να προτιμηθεί από τον κάθε άνθρωπο η υιοθεσία του αδέσπου του ζώου. Κλείνοντας τώρα με αυτό το κομμάτι, το πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί οι άνθρωποι, κυρία Δουλγεράκη, που δεν αγαπούν τα ζώα, όπως λέει και ο πατέρας μου, τα ζώα, τα φυτά και τους ανθρώπους, κατά κάποιο τρόπο θεωρούνται επικίνδυνοι. Γι' αυτό το λόγο δίνω σημασία σε αυτό το κομμάτι. Κλείνοντας λοιπόν, πρέπει να υπάρξουν ομάδες, σύλλογοι που πρέπει να αναλάβουν τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων, ομάδες απλών πολιτών που θα ξεκινούν από τη φροντίδα στα ζώα της γειτονιάς τους μέχρι κάτι έγινε. Μιλώντας ή μάλλον έχοντας το τηλέφωνο, Νίκο, να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον κύριο Αρβανιτάκη, ή έχοντας το τηλέφωνο κοντά στο αυτί του, κάποιο κουμπάκι πατήθηκε και μπήκαμε στο πλαίσιο της μουσικής. Κάτι έγινε τώρα εκεί, αλλά στο αποκαταστήσουμε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να φροντίζει το ζώο της γειτονιάς, το οποίο θα έχει στηρωθεί, θα έχει φροντιστεί από το κοινοκομείο και μέχρι να δεθεί με κάποιο διαφορετικό ζώο της περιοχής που θα έχει ως αποτέλεσμα την υιοθεσία του. Θεωρώ ότι είναι κάποιες απλές λύσεις που θα φτάσουν αυτό το πρόβλημα στο τέλος του. Μάλιστα. Ή στον περιορισμό του. Κύριε Αρβανιτάκη, να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Καλημέρα σας από τον 984. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.